Καλώς όρισες σε αυτό το βίντεο. Ένα πολύ όμορφο απόγευμα στην Κύπρο. Θέλει κάποιο ιδιαίτερα ζεστό, σχεδόν καλοκαιρινό, όχι ακόμη καλοκαιρινό. Τι με οδήγησε σε αυτό το βίντεο? Είδα κάτι το οποίο πραγματικά πολλοί κόσμοι πρέπει να το ακούσει, πολλοί κόσμοι πρέπει να το δει. Είναι αυτό που λέμε: πρέπει να σέβεσαι του ανθρώπου, να σέβεσαι τα ζώα, να σέβεσαι τι πρέπει να κάνει κάποιο για να έχει χρήματα. Και υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλοί τρόποι να βγάλει χρήματα. Δεν μπορώ να το θεωρήσω σαν δικαιολογία, αν θέλει. Γιατί ξέρω ότι άμα προσπαθήσει, έχουμε δει παραδείγματα ανθρώπων που δεν είχαν τίποτα και έχουν τα πάντα. Δεν έχουν τίποτα χρηματικό, έτσι. Παρ' όλα αυτά, όμω, υπάρχουν οι άνθρωποι που πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πρέπει να δούμε τι γράφτηκε. Ξεκινά το βίντεο αμέσω τώρα. Πριν ξεκινήσει αυτό το βίντεο, πριν ξεκινήσω να πω αυτά που είναι να πω, αυτά που δεν διαβάσουμε, έκανα και εγώ το ίδιο ακριβώ πράγμα. Κατάλαβα όμω δεν υπάρχει δικαιολογία στο γιατί να μην είσαι vegan. Δεν χρειάζεται να πληρώνει κάποιον για να σκοτώσει ζώα, δεν χρειάζεται να το βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Χρειάζεται να υπάρχει αυτή η δουλειά σαν δουλειά. Και αυτό που λέει και ο άνθρωπο πιο κάτω είναι ζήτηση. Όταν υπάρχει ζήτηση, θα υπάρξει κάποιο που θα πρέπει να απευαισθητοποιηθεί τελείως για να κάνει κάτι τέτοιο. Πρώην εργάτη φαγείου ανοίγεται, είδα την κόλαση με τα μάτια μου. Έθωσε έμπαθη, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είχα βρει αυτό το site νωρίτερα. Είναι ένα τρομερό vegan εμπειρητήριο. Και πάμε να δούμε τι λέει το άρθρο. Δεν μπορεί να κατηγορήσει του εργάτε, είναι απλά μέρη ενό συστήματο που ικανοποιεί τη ζήτηση. Δεν θέλω να γίνω κριτή, αλλά πιστεύω ότι κατά μία έννοια, δεν ξέρω τι πέρασε ο άνθρωπο και έκανε αυτό. Θα προτιμήσω να είμαι άστεγο στον δρόμο, προκειμένου να το κάνω αυτό. Αλλά προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία που υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει. Πολλοί vegan έχουν μια ιδέα για του εργάτε φαγείων ότι είναι όλοι τέρατα και ψυχοπαθεί, αλλά δεν είναι έτσι. Σίγουρα δεν είναι έτσι. Αντιλαμβάνομαι κάποιοι άνθρωποι να αναγκάστηκαν να το κάνουν αυτό. Το καλύτερο θα ήταν να μην υπήρχε καν αυτή η ανάγκη. Το καλύτερο θα ήταν να ξέραμε όλοι οι άνθρωποι ότι αυτό που είναι πρέπει να φάμε και απλά να το τρώγαμε και να τελείωνε εκεί η κουβέντα. Είναι πραγματικά τόσο απλό. Πέρασα ένα μικρό διάστημα εργαζόμενο σε φαγείο πριν αρκετά χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι δεν είναι κάτι που έκανα από επιλογή. Δεν είμαι σίγουρο ότι υπάρχει κανεί που θα το έκανε. Θα έκανε κάτι τέτοιο από επιλογή, ίσω ορισμένοι άνθρωποι μόνο. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω ότι που λένε ότι οι έφηβοι που σκοτώνουν ζώα είναι μελλοντικοί serial killer. Κάπου το είχα διαβάσει αυτό και νομίζω κάποιοι εγκληματολόγοι το λέγανε. Και όταν φέρνει κάτι αδύναμο και ουσιαστικά το φέρνει στη θέση το σκοτώνει, πραγματικά πόσο άσχημο είναι και τι λέει για εσένα αυτό, πραγματικά. Είναι αυτό που λέμε, έχεις τη δύναμη να κάνεις το καλό και το κακό, αλλά επιλέγεις να κάνεις το κακό αντί για το καλό και το καλό είναι πιο ωραίο, πιο εύκολο. Γιατί να κάνεις το άλλο. Για πολλούς ήταν μια απέσια εμπειρία και στην προσπάθειά τους να την αντιμετωπίσουν παρεκτρέπονταν ή δοκίμαζαν να απευαισθητοποιηθούν. Ο ανυπόφορος πόνος με τον οποίο βρίσκεσαι αντιμέτωπος κάθε στιγμή, οι βίες και επικίνδυνες συνθήκες, όλα αυτά με τραυμάτισαν. Και φυσικά ήταν χειρότερο για τα ζώα. Είδα την κόλαση με τα μάτια μου. Αίμα. Ένα πράγμα που σου μένει, ένα πράγμα που δεν μπορεί να καταλάβει, και αν έχει περθεί εκεί, είναι η μυρωδιά. Το αίμα, με την τόσο δρυμία, έντονη μυρωδιά του, δίνει την αίσθηση ότι ταξιδεύει μέσα στη μύτη σου και παραμένει εκεί. Ο φόβος έχει τη δική του μυρωδιά. Δεν είναι κάτι που μπορώ να περιγράψω, αλλά ακόμα και τώρα θα το αναγνώριζα. Είναι δύσκολο και από σωματικής απόψεως. Αυτά τα ζώα ξέρουν τι τους μέλει και πιστέψτε με, παλεύουν ενάντια στο θάνατο με κάθε ίνα της ύπαρξής τους. Οι πιθανότητες είναι εναντίον τους, είναι μια μάχη που δεν θα κερδίσουν. Είναι το πώς να κάνεις το καλό και το κακό και επιλέγεις να κάνεις το κακό γιατί έτσι συνήθισες, γιατί έτσι έλεγε η παράδοση, γιατί μέχρι τα 25 μου εγώ δεν ήξερα καλύτερα. Έπρεπε να πληρώνω κάποιον για να σκοτώνει κάποιο ζώο για να φάω. Το λέγανε γελαδίτσα, είτε το λέγανε το πουλάκι, είτε το λέγανε. Δεν ξέρω κι εγώ πώς το λέγανε, ποιο ζώο ήταν αυτό που σερβίρανε και είχα πληρώσει για αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι ήμουν κι εγώ συνένοχος, αλλά πλέον ξέρω καλύτερα, έμαθα καλύτερα, έκανα καλύτερα. Αν μπόρεσα να το κάνω μόνο μου, μπόρεσα να το κάνω μόνο μου. Ευτυχώς που υπάρχει ίντερνετ. Αν μπορεί να δει ένα βίντεο στο YouTube, μπορεί να κάνει και αυτό. Ρουτίνα, όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπο με τέτοιου είδου τρόμο, σχεδόν αναισθητοποιείσαι. Αναρωτιέμαι πραγματικά τι πρέπει να πει στον εαυτό του ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να σκεφτώ καν τι συνθήκες μπορεί να οδηγήσει αυτόν τον άνθρωπο εκεί. Και λέει, μετά από κάποιο καιρό,
Το σκότωμα έγινε ρουτίνα, ήταν απλά κάτι που έκανες, απλά προσπαθούσες να τον μπλοκάρεις από το μυαλό σου και να το αντιμετωπίσεις σαν κάτι μηχανικό. Δεν μπορούσα με τίποτα να σκεφτώ το ζωντανό άτομο μπροστά μου. Έπρεπε απλά να κάνω τη δουλειά μου και να φύγω. Μετά την πρώτη μου μέρα, δεν έφαγα ποτέ ξανά άλλο ζώο. Σύντομα μετά από αυτό έγινα vegan. Δεν ήταν συνειδητή απόφαση, απλά συνέβη και πλέον δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Χαίρομαι που το κατάλαβε ο άνθρωπος, χαίρομαι που έκανε την αλλαγή. Ήταν σε ένα πολύ δύσκολο σημείο για να έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Ήταν σίγουρα δύσκολο αυτά που πέρναγε και πραγματικά άλλαξε. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει και ο κόσμος που είναι σε πολύ πιο εύκολες συνθήκες. Μπορεί να αλλάξει όλος ο κόσμος ανεξάρτητα τις συνθήκες που βρίσκεται. Αυτό είναι γενικός όρος. Αλλά πραγματικά αφού άλλαξε αυτός ο άνθρωπος, μήπως ήρθε η ώρα. Ψυχολογικό κόστος. Όλο αυτό έχει μεγάλη επιρροή πάνω μου. Όπα, περίμενε. Πήγα πιο πάνω. Σκότωμα. Φυσικά, δεν δουλεύεις πάντα σε αυτό που ορισμένοι αποκαλούν κλειό θανάτου. Υπάρχουν διαφορετικά μέρη των εγκαταστάσεων και καθένα από αυτά είναι απέσιο. Μπορεί να μην σκοτώνεις κάθε ζώο, αλλά το στέλνεις στο θάνατό του ή χειρίζεσαι τα πτώματά τους λίγο μετά. Δούλευα με κότες. Δεν ξέρω πώς θα ήταν. Αν και, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούν κάποιοι, επεξεργαστώ μεγαλύτερα ζώα όπως γουρούνια ή γελάδες. Το χειρότερο είναι να βλέπεις αυτά τα καημένα αθώα ζώα και να ξέρεις τι πρόκειται να τους συμβεί. Όλες τις ζωές ήταν μιζέρια και τώρα πέθαναν βία και τρομακτικά σε ένα κρύο, βάρβαρο μέρος. Ψυχολογικό κόστος. Όλο αυτό έχει μεγάλη επιρροή πάνω μου. Αν ακούσω μη βίγκαν να συζητούν για ανθρώπους σε σφαγεία, με εξοργίζει. Να τους αποκαλούν τέρατα και να λένε ότι αυτοί δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Είναι ουσιαστικά αυτό το υποκριτικό που κάποιες φορές μας πιάνει εμάς τους ανθρώπους και μας πατήμε και εγώ ένοχος για αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ, αλλά πληρώνω κάποιον. Και ακόμα και δεν το ήξερες, ουσιαστικά πρέπει να το μάθεις. Αλλά πολλές φορές λέει ο κόσμος, ξέρεις, έχω κατοικίδιο και το αγαπάω πάρα πολύ. Και παρότι τρώω ζώα, δεν θα μπορούσα ποτέ να σκοτώσω ζώα. Αυτή είναι που δεν μπορούσε ποτέ να το κάνεις ο ίδιος. Μην πληρώνεις κάποιον άλλο το κάνει για σένα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη. Το σύστημα, όλα είναι σύστημα. Ως εργάτης ήμουν μέρος αυτού του συστήματος και εδώ που είπε σύστημα ο άνθρωπος, πρέπει να δεις που οδηγούν όλα αυτά τα λεφτά. Όλα αυτά τα λεφτά οδηγούν αυτές οι βιομηχανίες δισεκατομμυρίων, Πρέπει να δεις που οδηγούν. Ψάξεις να δεις, ας πούμε, τον πληθυσμό της Αμερικής, πόσο κόσμος, πόσα χρήματα ξοδεύουν αυτοί οι άνθρωποι για παθήσεις, μόνο για παθήσεις της καρδιάς. Έτσι, δεν χρειάζεται να ψάξεις καν για κάτι άλλο. Δες πόσα χρήματα, how much money does the US spend on heart disease. Και θα καταλάβεις πόσα χρήματα, πόσο κόσμο θα μπορούσαν να ταΐσουν όλα αυτά τα χρήματα, πόσο ζώα θα μπορούσαν απλά να υπάρχουν και ουσιαστικά πόσοι άνθρωποι θα ζούσαν ακόμα. Θα ζούσαν ακόμα γιατί δεν θα είχαν πέσει σε αυτή την παγίδα που λέει του συστήματος, αλλά είναι και παγίδα που αστείνουμε στον εαυτό μας. Τι πρέπει να πούμε, ξέρω εγώ, τη στιγμή που ξέρουμε. Τι πρέπει να πούμε στον εαυτό μας τη στιγμή που ξέρουμε ότι τα ζώα είναι φίλοι, όχι φαγητό, και παρόλα αυτά το κάνουμε. Κάποιοι άνθρωποι, όταν το έμαθα, ξαναλέω, άλλαξε. Οι περισσότεροι ήταν σαν και εμένα, δεν ήθελαν να βρίσκονται εκεί, αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή. Οι άνθρωποι χρειάζονται ένα γραμμίδι πάνω το κεφάλι τους και φαγητό για να φάνε. Ναι, σκότωσα ζώα περισσότερα από ό,τι μπορώ να υπολογίσω, αλλά έχω περισσότερο αίμα στα χέρια μου από ότι ένας μη βίγαν. Θα έλεγα όχι. Προσφορά και ζήτηση. Όσοι άνθρωποι συνεχίζουν να τρώνε ζώα, κάποιος πρέπει να τα σκοτώνει. Και σκεφτείτε το εξής. Όταν πέφτετε με τα μούτρα στο ψητό, δεν ακούσατε τις βασανισμένες κραυγές αυτών των ζώων, δεν τα είδατε να πολεμούν με κάθε ίχνηση δύναμής τους για να παραμείνουν ζωντανά, δεν καθαρίσατε το αίμα τους από το δάβατο του εργοστασίου. Εγώ το έκανα και ενοχές θα με στοιχιώνουν για πάντα. Πηγή είναι από το plantbasednews.org. Έχουμε έρθει στην ημέρα που πρέπει να αλλάξει αυτό. Είναι άσχημο, είναι απάνθρωπο. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να συμβαίνει στους ανθρώπους που χρειάζεται να το κάνουν αυτό για τον οποιοδήποτε λόγο, που κατά τη γνώμη μου δεν θέλω να είμαι αυστηρός, αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει ιδεολογία. Πιστεύω ότι σίγουρα θα βρεις κάτι να κάνεις. Στον κόσμο που ζούμε μπορεί να μην είναι τέλειες, αλλά σίγουρα δεν θα χρειαστεί να σκότωνε ζώα για να ζήσει. Υπάρχουν και άλλε δουλειέ. Έλα στην Κύπρο που θα γίνει σχεδόν το οτιδήποτε έχει να κάνει με εστίαση, εστιατόριο. Αν νομίζει ότι θε να ξεφύγει από αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, αν είσαι κάποιο που βλέπει αυτό το βίντεο και δουλεύει σε σφαγείο και θε να φύγει από εκεί. Τι να σου πω, ζήτα από κάποιον να σου βρει δουλειά. Ζήτα από μένα να σου βρω δουλειά. Δεν είναι ιδεολογία το ότι χρειάζεται να φας
και πρέπει να σκοτώσει άλλα ζώα γι' αυτό. Δεν είναι δικαιολογία του να μην είσαι vegan. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Πολλοί κόσμοι θα πει, μα εσύ είσαι vegan, είσαι τόσο επικριτική. Ξέρεις, η κρίση δεν σκότωσε κανέναν. Η γνώμη κάποιου δεν σκότωσε κανέναν. Το να πληρώνεις κάποιον να σκοτώνει ζώα για να φας, σκότωσε πολλά ζώα. Αυτό είναι ο λόγος που οι vegan κάποιες φορές είναι επικριτικοί και όχι τόσο κόσμοι όσο θα ήθελες να είναι. Τι γίνεται. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό. Και όμως συμβαίνει, ο μόνος που μπορείς να το αλλάξει είσαι εσύ και μόνο εσύ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει συνεχιστεί αυτό. Πόσο καιρό θα πάει ακόμα. Πόσο καιρό θα γίνεται αυτό το πράγμα. Πόσο καιρό θα πληρώνεις κάποιον να σκοτώσει ζώα για να φας τη στιγμή που το χρειάζεται, τη στιγμή που σκοτώνεις τον εαυτό σου. Για ποιο λόγο. Είναι τόσο σημαντική η τροφή για σένα. Υπάρχει τροφή. Υπάρχει τροφή η οποία δεν προέρχεται από ζώα. Μπορείς απλά να βρεις τι πρέπει να φας, να κάνεις κάτι στοχευμένο, να το κόψεις. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει. Μέχρι την επόμενη φορά, ελπίζω να έχεις πραγματικά γίνει vegan. Εύχομαι μεγάλη δύναμη σε αυτόν τον άνθρωπο. Χαίρομαι που άλλαξε πολύ αυτό που έκανε. Δεν ξέρω, μακάρι να μπορούσα να βρω ποιος είναι, αν μπορεί, αν θέλει να μιλήσει στο κανάλι γι' αυτό, αν δεις ποτέ στο βίντεο, υπάρχει αυτή η πρόταση. Μέχρι την επόμενη φορά γίνει η αλλαγή που θέλεις να δεις πραγματικά. Πρέπει να γίνεις εσύ, γιατί αν δεν γίνεις εσύ, δεν θα γίνει άλλος. Και αν δεν γίνεις εσύ, θα γίνει ο άλλος. Όχι ψέματα. Αν γίνεις εσύ, θα γίνει και ο άλλος. Αλλά αν δεν γίνεις εσύ, ποιος θα γίνει. Ποιος θα γίνει.